Θα έχει τηλεθέμαση άμεσα ο πολίτης και σε τι τιμή αυτό που περιμένει να ακούσει. Σήμερα θα ακουστούν όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθούν όλα τα θέματα της τηλεθέρμανσης, γιατί δεν είναι σημερινό το θέμα. Είναι ένα θέμα πολλών ετών που θα έπρεπε να πάρθουν και από πολύ νωρίτερα όλα τα μέτρα, όχι μόνο για την τιμή της τηλεθέρμανσης, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Λίγο υπομονή, λίγες ώρες. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καλές, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να εξυγειάνουμε επιτέλους την τηλεθέρμανση Κοζάνης, όπως και οι άλλες τηλεθερμάσεις. Έχουμε πάει ατελείωτες ώρες συζητήσεων και με οι τρεις δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο Υπουργός ακόμη, ο κ. Κυλακάκης, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πιο σωστή λύση για την τηλεθέρμανση. Η τιμή της τηλεθέρμανσης δεν θα είναι φυσικά στα ίδια επίπεδα, διότι... Αυτό θα σας πω καταρχάς. Η πρόταση, δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, η πρόταση θα τη δείτε τώρα και το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω μόνο ότι κανονικά τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα η τιμή της τηλεθέρμανσης θα έπρεπε να είναι 73 περίπου ευρώ. Άρα λοιπόν από το 53 σκεφτείτε ότι θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είναι 73 για να υπάρχει αυτό το ισοζύγιο και της ανταποδοτικότητας, διότι μην ξεχνάμε η τηλεθέρμανση Κοζάνης, η ΔΕΗΑ Κοζάνης, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, λειτουργεί καθαρά ανταποδοτικά και δυστυχώς μη παίρνοντας έστω και σιγά σιγά κάθε χρόνο κάποιες αυξήσεις που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, έρχεται τώρα όλο αυτό εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει να αποπληρώσουμε αυτά που δεν πληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι όλη η λογική και η βάση. Εγώ ελπίζω ότι θα μείνουμε σε ένα πολύ καλό ποσοστό της τιμής της τηλεθέρμανσης που μπορεί να ξεπερνάει και το 40% της μείωσης σε σχέση με το πετρέλαιο. Εκεί το υπολογίζουμε, γιατί πλέον η ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα χρηματιστήριο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε με ευκολία τη σταθερή τιμή προς τον καταναλωτή. Με το οριστικό κείμενο, τα Δημοτικά Συμβούλια καλούνται να πάρουν με έκτακτη συνεδρίαση τις αποφάσεις τους. Πιστεύω ότι είναι ένα πλαίσιο δίκαιο για τους συνδημότες που έχουν τηλεθέρμανση. Πιστέψτε με, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί σε μια θετική κατεύθυνση, δήμαρχοι, περιφερειάρχοι και βουλευτές, για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι δίκαιο για τους συνδημότες μας, για να μπορούμε να έχουμε το αγαθό της τηλεθέρμασης σε μια τιμή η οποία θα είναι η πιο φθηνή από όλους τους άλλους τρόπους θέρμασης. Τελική τιμή για το αμύντιο πώς θα είναι? Τελική τιμή για το αμύντιο είναι αυτή που υπάρχει σήμερα. Δεν θα αλλάξουμε τιμή.